Ο Εύρος σήμερα κλαίει για 800.000 στρέμματα καμένα. Την ίδια στιγμή εμείς πάμε να κόψουμε ό,τι έχει μείνει από πράσινο. Εγώ το θυμάμαι από πολύ μικρό, το φυτώριο όπως το λέγαμε, και σήμερα είναι δάσος. Αυτό το δάσος λοιπόν πρέπει να μείνει. Ανεξάρτητα αν το χαρακτηρίζει ή όχι το δασαρχείο δάσος, ανεξάρτητα αν είναι δάσος με τους όρους της δασοπονίας, δασοκομικής και δεν ξέρω. Εμείς το θέλουμε σαν πυρήνα πρασίνου μέσα στην πόλη. Δεν έχουμε άλλες. Έχουμε λιγότερο ποσοστό πρασίνου από ό,τι η Αθήνα. Αυτό πρέπει κάποτε να αρχίσουμε να το καταλαβαίνουμε. Άρα πρέπει να διατηρηθεί. Και δεν έχει σημασία αν σε πρώτη φάση θα κοπούν 20-30 δέντρα και σε τελική φάση θα κοπούν όλα. Σημασία έχει ότι πρέπει να το διαφυλάξουμε. Λύσεις υπάρχουν, υπήρχαν και χρόνια τώρα. Εμείς λέμε από το 2005 ακόμη θα μπορούσε να έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις όλη αυτή την ιστορία, ούτως ώστε να μην θρυνούμε κανένα δέντρο και σήμερα να μην αναγκαζόμαστε, να οριόμαστε. Όλη η πόλη φωνάζει ότι πρέπει να μείνουν τα δέντρα αυτά. Πιστεύουμε και σαν Λαϊκή Συσπήρωση ότι το μόνο που μπορεί να γίνει είναι με τον αγώνα το δικό μας να αποτρέψουμε, να ανατρέψουμε και να μην αφήσουμε αυτή την πολιτική και να μην αφήσουμε να υλοποιηθούν τα σχέδια της Δημοτικής Αρχής. Όχι του Δήμου, της Δημοτικής Αρχής. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τα αφήσουμε να υλοποιηθούν. Νομίζω ότι αυτό το γεγονός που πάει να γίνει με το Αλσίλιο είναι κάτι που μας έδειξε ότι φτάσαμε στο απροχώρητο λόγω και της συγκυρίας. Αν κάτσουμε όμως και σκεφτούμε όλα αυτά τα χρόνια, χώρια άθλησης γενικότερα σε Αλεξανδρούπολη δεν υπάρχει. Τι κάνουν, αναγκάζουν τα παιδιά να καβαλάνε τα κλειστά σχολεία για να πάνε στις μπασκέτες. Χώροι επίσης πρασίνου επίσης δεν υπάρχουν. Αν θεωρούμε τώρα πάρκο ή κάτω εκεί τον πάρκο των Ποντίων ή των Προσκόπων, αν πάμε και σε άλλες πόλεις θα δούμε ότι τα πάρκα δεν είναι έτσι. Αυτά είναι πάρκα τσέπης. Λοιπόν, είναι συνολικότερο το πρόβλημα της Αλεξανδρούπολης. Δεν έχει προβλεφθεί, δεν έχει γίνει καμία κίνηση όλα αυτά τα χρόνια. Και τώρα εδώ να δούμε και εμπειρίες παλαιότερες. Που λένε τι, μόνο όπου υπάρχει οργανωμένη κινητοποίηση μπορεί κάτι να σταματήσει. Με τους νόμους και να τα χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα, αλλά έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι. Δεν νομίζω δηλαδή ότι εκεί θα μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη. Τα πράγματα είναι συγκεκριμένα, πρέπει να του δώσουμε περισσότερη ζωή. Βλέπουμε ότι έχει ανάγκη και από καθαριότητα. Εδώ η κίνηση που έχει γίνει και έχει να κάνει ένα συντονισμό, ένα κάλεσμα με βάρδιες τις επόμενες μέρες και να μπούμε αρκετά άτομα αναβάρδια για να υπάρχει μια κίνηση εδώ και να ξεκινήσουμε και ένα καθαρισμό που το χρειάζεται έτσι και αλλιώς. Και να δούμε και πώς αυτό πρέπει να το επεκτείνουμε γενικότερα, όπως και στο πάρκο Αλτίν Αλμάζη, που και εκείνο είναι μια τεράστια έκταση ξεραΐλας, χωρίς ένα δεντράκι, χωρίς να έχει αξιοποιηθεί τίποτα και χωρίς να έχουν γίνει τα σχολεία που επίσης έχουμε ανάγκη. Αν σκεφτούμε ότι το 80, αν όχι περισσότερο, 100% των νηπιαγωγείων της πόλης είναι ακατάλληλα σε μαγαζιά και σε υπόγεια χωρίς αυλές. Και καθόμαστε τώρα και συζητάμε τι ακριβώς. Το κλειστό γήπεδο πρέπει να γίνει, φυσικά και το χρειαζόμαστε, έχει ήδη καθυστερήσει, όμως δεν πρέπει, όπως είπε σωστά και πριν ένας άλλος συμπολίτης, να πάει αντιπαραθετικά προς το περιβάλλον. Είναι πολύ άσχημο να πάμε να βάζουμε τις ανάγκες μας σε ένα ζύγι πρόστιχο, αυτό του κέρδους, να διαλέγουμε τι θα χάσουμε. Όχι, και χώρο έχει και λεφτά έχουν και ξοδεύουν σε χίλια δυο άλλα, σε λευκές νύχτες, σε συναυλίες, σε πανηγύρια. Καλά είναι και αυτά, αλλά πρέπει να βάλουμε μπροστά τις ανάγκες μας και να προχωρήσουμε.